Πήγε την προηγούμενη μέρα ότι, ας πούμε, η Έλενα Πολυκάρπου είχε την είδηση αυτή πολύ καιρό πριν. Αλλά δεν την είχαν πει οι άνθρωποι την είδηση, γιατί δεν θέλανε να βγει κάτι στον αέρα πριν ανακοινωθεί στην ίδια την κυρία Χούκλη, πριν γίνει επίσημα γνωστό με έναν άλλο τρόπο. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα έχει συμβεί και σε μένα, έχει συμβεί και σε πάρα πολλούς ανθρώπους στην τηλεόραση. Έχει συμβεί βέβαια και σε εσάς, στις δικές σας δουλειές. Πώς κάποιος μαθαίνει κάτι που τον αφορά τόσο πάρα πολύ άμεσα, απ' αλλού. Αυτό το πράγμα, ειλικρινά, μπορεί να με τρελάνει. Γι' αυτό. Μπορεί να με τρελάνει, γιατί σας λέω, το έχω νιώσει κιόλας πώς είναι αυτό. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, θυμάμαι επί της παλιότερης διοίκησης του Α, έμαθα ότι η εκπομπή κόβεται για την οποία προετοιμαζόμασταν λίγες μέρες πριν απ' αλλού. Το είχαν πει αλλού οι άνθρωποι αυτοί, αλλά δεν το είχαν πει στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και δεν μιλάω βέβαια μόνο για τον εαυτό μου. Μιλάω για όλη την ομάδα που υπήρχε στην εκπομπή. Μιλάω για τους ανθρώπους που δούλευαν πίσω από τις κάμερες. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί όπως ξέρετε, μια εκπομπή στην τηλεόραση δεν είναι εμείς οι δύο, εγώ και ο Κρατερός. Α, ήμουν και τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά είναι και κάτι άλλα παιδιά πιο πίσω. Γενικά είναι πολλοί κόσμος και χωρίς τον πολύ κόσμο δεν βγαίνουν και εκπομπές. Και χρειάζεται αυτός ο κόσμος για να βγει εκπομπή. Αυτό. Και ανεξάρτητα τώρα από την κυρία Χούκλη, δράτω με τις ευκαιρίες και λέω, γιατί, και δεν μιλάω για αυτό το συγκεκριμένο, να βγαίνουν δημοσιεύματα στην αρχή τύπου ερωτηματικό, ποιοι να είναι αυτοί, και να κάτσεις και να λες, μπα, μήπως είμαι εγώ, μήπως είναι ο άλλος, μήπως είναι ο παράλλος. Και μετά μπορεί να διαρρέεται και άλλη είδηση, τύπου πιο ονομαστικά, αλλά μετά μπορεί ο άλλος να την παίρνει πίσω. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή το λιγότερο που μπορώ να πω, πάρα πολύ άσχημα. Για ποιο λόγο να γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Και, για ποιο λόγο κάποιος δεν παίρνει την ευθύνη των λόγων του και να πει, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται, παιδιά. Αυτά τα πράγματα πάνε έτσι, έτσι και έτσι. Εμείς μέχρι τότε θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό. Άντε, γεια σας, διαφορετικά. Και ξέρεις τι άλλο γίνεται έτσι. Να πω. Ναι. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί. Γιατί στην λεγόμενη ελληνική showbiz, αυτό που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανήθικοι και χυδαίοι. Ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά νομίζω έπρεπε να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί, πώς να σου πω. Κατερίνα, έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Εγώ σας μιλάω για τη δικιά μου ιστορία που έχει και πάρα πολλά χρόνια πριν. Και όταν μάλιστα τότε είχα βγει, είχαν υπάρξει και άνθρωποι που είχαν πει, τι μας παραπονιέται αυτή, λες και ήμουνα εγώ, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό. Η οποία ήμουνα. Κάτι τρομερά πράγματα. Και λέω ότι δεν αναφέρομαι στην υπόθεση της κυρίας Κούκλη, γιατί εγώ δεν έχω τα δεδομένα να το κάνω αυτό, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά αναφέρομαι σε περιπτώσεις που έχουν συμβεί σε μένα, που ξέρω ότι έχουν συμβεί σε άλλους ανθρώπους και είμαι σίγουρη ότι συμβαίνουν και σε άλλες δουλειές. Γιατί όλο αυτό το πράγμα. Και ξέρεις τι γίνεται άλλο. Ότι άμα εσύ πας να το κάνεις, αν εργαζόμενος σε ελεύθερη αγορά, σου κάτσει μια πρόταση η οποία μπορεί εκείνη τη χρονική στιγμή να είναι τέτοια που σου σώζει τη ζωή. Αν κάνεις κάτι παρόμοιο, πας και πεις, παιδιά, εγώ θέλω σε μια εβδομάδα να φύγω, μετά γίνεσαι ο κακός, ο προδότης που προδίδει στο κανάλι που σε ανέδειξε ή που σε έδειξε ή που σου έδωσε το χώρο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί υπάρχουν στη δουλειά αυτή, όπως και σε όλες τις δουλειές, απλώς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να το ξαναπούμε άλλη μία, ό,τι έχει να κάνει με το θέαμα, τα φώτα της δημοσιότητας, είναι λόγω αντικειμένου. Είναι πιο πολύ, δίνουν πιο πολύ το φως τους εδώ. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν θρασίδηλοι. Και συμπεριφέρονται με έναν τέτοιο τρόπο. Σου κάνει εντύπωση όλο αυτό το πράγμα. Μαθαίνω δε σήμερα, νομίζω το άκουσα στην εκπομπή της Κατερίνας το πρωί, ότι όλο αυτό το πράγμα έγινε γιατί η κυρία Χούκλη δεν είχε και συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν επίσης, φαντάζομαι για να τα έπαν τα παιδιά, ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν είχε συμβόλαιο. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι πρέπει τέτοιου είδους περιφορές, αν συμβαίνουν, να μένουν, ρε παιδί μου, έτσι, χωρίς να αντιμετωπίζονται με κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν αποχωρεί ή όχι. Έχουν γραφτεί διάφορα ότι της έχει προταθεί να κάνει το δελτίο το κεντρικό Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και έχει και εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι θα δεχτεί βέβαια εκείνη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Δεν δέχτηκε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Ναι, μπορεί να τις κάνανε τις προτάσεις αυτές οι άνθρωποι και καλά κάνανε. Γιατί η Μαρία Χούκλη είναι πραγματικά μία κυρία με κάπα κεφαλαίο. Πολύ κλισέ η έκφραση αυτή, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί οι άνθρωποι να θέλησαν για το δελτίο του Χατζη Νικολάου. Εγώ έχω συνεργαστεί, αν μπορούσα να πω, έχω συνεργαστεί με τον κύριο Χατζη Νικολάου. Ήταν διευθυντής μου, αυτό εννοώ. Και τον εκτιμώ βαθύτατα και θεωρώ ότι είναι κορυφαίος, έτσι. Τι να λέμε τώρα.
προφανώς είναι μια όχι άριστη επιλογή, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί σε ένα δελτίο. Ναι. Αυτό είναι κοινός τόπος ο Νίκος Χατζηνικολάου, έτσι. Εννοείται αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι πως τώρα όλα τα δελτία ειδήσεων τη βλέπουν διαφορετικά, θα κάνουν διαφορετικές συσκέψεις, θα έχουν βάλει το μυαλό τους κάτω να εργαστούν πολύ σκληρά. Γιατί ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει ως άγκορμαν, που έχει να το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν έφυγε από το Μέγα, που είχε τεράστια επιτυχία, έκανε το Alter κανάλι. Πήγε εκεί πέρα και τράβηξε μαζί του όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν κάνει στοιχείο ο άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με τον κύριο Χατζηνικολάου αυτό. Έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζει μια άλλη κορυφαία του είδου, τη Μαρία Χούκλη. Έτσι, που αποδεικνύει και πόσο κορυφαία είναι και με τον τρόπο που φεύγει. Γιατί και εκείνη φεύγει. Απλώς α σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Σα λέω δράτω με τι ευκαιρίε, γιατί και όλο αυτό το διάστημα για άλλου ανθρώπου, όχι για την κυρία Χούκλη, γι' αυτό είπα ότι δεν αναφέρομαι σε αυτή την περίπτωση. Για άλλου ανθρώπου. Αρχίζουν να διαρρέονται πράγματα ή διαρρέονται πράγματα ή κάνουν από εδώ με έτσι μικρούτσικες κινησούλες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Ας σταματήσει αυτό πια. Είναι δηλαδή είναι πραγματικά αηδία όλο αυτό το πράγμα. Κακεντρεχής. Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή πάει ο κόσμος, δεν είναι αγγελικά πλασμένος έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό και υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες. Υπάρχει δικαιοσύνη. Οποιος θέλει μπορεί να καταφύγει και να θέσει τα πράγματα ενώπιον της δικαιοσύνης και να υπάρξει μια άλλη διαδικασία. Μα αυτό ακριβώς είπα και εγώ προηγουμένως. Αλλά και αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δεν ξέρω πόσο πάρει. Δεν έχει σημασία και δεν ξέρει αν θα πάρει. Μπορεί και να μην πάρει. Αυτά γίνονται και για λόγους καθαρά αξιοπρέπειας και της εκαθάρισης εικόνας σου.